Ξεκινάμε λοιπόν πρωί 16 του μηνός, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, και πάμε από το Καστελόριζο, από την παραλία του Καστελόριζο, για να φτάσουμε στο σημείο όπου βίνε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το Καστελόριζο μαζί με τον Γιώργο, τον ξεναγό μας. Γιώργο, για πού πάμε? Τώρα βγαίνουμε από το λιμάνι του Καστελορίζο και θα πάμε ευθεία για να πάμε κοντά στα τουρκικά παράλια, εκεί που ενώνεται τα δικά μας τα νερά με τα τουρκικά. Γιώργο, φαντάζομαι έχεις πάει πολλές φορές εκεί. Πάρα πολλές φορές, έχουμε πάει και απέναντι στο ΚΑΣ πάρα πολλές φορές, έχουμε μεγάλο τουριστικό σκάφος και κάνουμε εκεί διάφορες εκδρομές. Πηγαίνουμε λοιπόν προς Ολοταχώς, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για το σημείο όπου ενώνεται η Ελλάδα με την Τουρκία, ένα σημείο βεβαίως που στην κεντρική πολιτική σκηνή δημιουργεί πολλές τριβές και προστριβές, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μιας και η γείτονα χώρα αξιώνει διεκδικήσεις, και μάλιστα ιδιαίτερα εδώ από το Καστελόριζο, όπου σε πολλές των περιπτώσεων το θεωρεί και δικό του. Βλέπουμε έτσι πλάνα από το Καστελόριζο καθώς απομακρυνόμαστε. Βλέπουμε τώρα πάνω το παλιό κάστρο, ένα κομμάτι από το κάστρο. Αυτή εδώ η βραχονισίδα, Γιώργο, πώς την... Αυτή εδώ η βραχονισίδα λέγεται Ψωραδιά. Ψωροδιά. Ψωραδιά, ναι. Κάποτε παλιά φέρνανε εδώ πέρα όσους είχαν ψώρα και αυτά, και έτσι τη βγάλανε Ψωραδιά. Α, γι' αυτό και έμεινε αυτή η ονομασία, έτσι, μάλιστα. Βλέπουμε στο βάθος τον Άγιο Γεώργιο, έτσι. Μάλιστα, ναι, ο Άγιος Γεώργιος στο νησάκι, και πιο μακριά και η Στρογγυλή. Η Στρογγυλή στο βάθος και το σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι. Όλο το σύμπλεγμα της Μεγίστης, όλα αυτά τα νησάκια εδώ γύρω-γύρω αποτελούνται στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Πάμε τώρα λοιπόν και πλησιάζουμε προς την... οριογραμμή. Θα πάμε στην οριογραμμή τώρα μεταξύ Καστελορίζου και Τουρκίας. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες μου και φίλοι μου, στην οριογραμμή, όπου τέμνονται και εφάπτονται οι δύο χώρες, οι δύο πολιτισμοί. Στο βάθος βλέπουμε το ΚΑΣ. Απέναντι λοιπόν βλέπουμε τα τουρκικά παράλια, βλέπουμε λοιπόν το ΚΑΣ. Εδώ λοιπόν στο Πέλαγος βρισκόμαστε. Πλησιάζουμε τα ελληνοτουρκικά σύνορα, φίλες και φίλοι, πάνω στην οριογραμμή στη θάλασσα. Πίσω μας βλέπουμε το Καστελόριζο.
σε τι απόσταση περίπου είμαστε τώρα από το Καστελόριζο, Γιώργο? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε γύρω στα 100 μέτρα για να μπούμε στα τουρκικά χωρικά ύδατα. 100 μέτρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, μάλιστα. Και σε τι απόσταση το Καστελόριζο από το Καστελόριζο μέχρι εδώ? Το Καστελόριζο από λιμάνι σε λιμάνι με το ΚΑΣ είναι 3 ναυτικά μίλια. Ενώ από στεριά σε στεριά που βλέπουμε εκεί, δηλαδή, τώρα, ναι. Ο Κάβος εκεί, μπράβο, δικός μας που είναι ο Άγιος Στέφανος, με απέναντι που είναι προάστια του ΚΑΣ εκεί, είναι στο 1,2 ναυτικά μίλια, περίπου 2 χιλιόμετρα. Περίπου 2 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε, οι δύο βράχοι, ας πούμε, που βγαίνει από την δική μας πλευρά και τα σπίτια και η παραλία που βλέπουμε από την απέναντι, έτσι? Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, έτσι. Μια πολύ καλή και όμορφη μέρα σήμερα, η μέρα της, σήμερα που κάνουμε τα πλάνα, φίλες και φίλοι, είναι η γιορτή της αγάπης, της ελπίδος και της σοφίας. Έτσι ακριβώς. Και είναι σήμερα, Γιώργο, εδώ είναι και η γιορτή σας, έτσι? Ναι, γιορτάζουμε και εμείς εδώ. Είστε στο Καστελόριζο. Με τους απέναντι πώς είναι τα πράγματα, Γιώργο? Δόξα τω Θεώ, εδώ σε τοπικό επίπεδο έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, γιατί από πολύ παλιά έκμαζε το εμπόριο μεταξύ εδώ του νησιού μας και τους απέναντι. Παππούδες μας και προπαππούδες μας κάνανε εμπόριο εδώ πέρα με αυτούς. Και έτσι το επίπεδο και οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Έχουμε πολύ καλή φιλική γειτονία. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και φαντάζομαι ότι εδώ ξεκινά και μια γέφυρα συνεννόησης και φιλίας μεταξύ των δύο λαών, ε? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η βραχονισίδα τη δικιά μας με τη βραχονισίδα την τουρκική. Λοιπόν, είμαστε τώρα, Γιώργο, για πού πάμε τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νησάκι εδώ πέρα που λέγεται έξω από το λιμάνι, που λέγεται Ψωμί. Εδώ πέρα τελειώνουν τα δικά μας χωρικά ύδατα. Το ψωμί είναι αυτό που είναι δεξιά μας. Εδώ πέρα που είναι δεξιά μας. Εδώ πέρα ακριβώς και στα 100 μέτρα πιο μέσα τελειώνουν τα δικά μας χωρικά ύδατα, όπως θα πάμε τώρα. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε στον οριογραμμή, στα 5-10 μέτρα, από εκεί που ξεκινάνε τα τουρκικά χωρικά ύδατα και όλα τα νησάκια που βλέπουμε εκεί μέσα, όλα αυτά εκεί, είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα μέσα, Τουρκία. Όλα τα νησάκια που βλέπουμε τώρα που παίρνει το πλάνο είναι τουρκικά, έτσι? Τουρκικά. Αυτά είναι τουρκικά όλα που το βλέπουμε. Το δικό μας είναι εδώ που βλέπουμε. Αυτό ακριβώς που είναι εδώ πέρα, όπως είπαμε και πριν, που είναι το ψωμί. Και τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε προς τα μέσα για να φτάσουμε ακριβώς εκεί που χωρίζονται τα δύο κράτη. Εντάσεις πάνω στην οριογραμμή υπάρχουν, Γιώργο? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν, αλλά καμιά φορά, εντάξει, μπορεί κάποιος να μπει στα δικά τους χωρικά ύδατα, ψαράδες μας, ας πούμε, να μπουν λίγο προς τα μέσα ή αυτοί να μπουν λίγο μέσα σε εμάς ψαράδες δικοί τους. Έτσι υπάρχει το λιμεναρχείο και τους αποθεί από εμάς. Και το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά. Και το αντίστοιχο με την τουρκική λιμενικό σώμα από εκεί. Οι αρχές είναι φιλικές προς τους Έλληνες. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, με την τουρκική αχτιορός και αυτά, ναι, εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν αυτοί, τη δουλειά μας κάνουμε κι εμείς. Τώρα λοιπόν βλέπουμε να πηγαίνουμε στην οριογραμμή. Στο βάθος βλέπουμε την Τουρκία, βλέπουμε το ΚΑΣ. Πάντως δεν βλέπουμε να περιπολούν έτσι σκάφη, όπως ξέρω εγώ πολλοί ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πολεμικά, υπάρχουν ξέρω εγώ φρεγάτες. Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή είναι απόλυτη ησυχία, δεν υπάρχει τίποτα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι ήσυχα τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες μου και φίλοι μου εδώ, ότι όλα είναι πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα, η θάλασσα γαλήνια. Εδώ τώρα είμαστε στο σημείο 0, ας το πούμε και έτσι. Σημείο 0 λοιπόν.
Εδώ, το σημείο 0, φίλες μου και φίλοι μου, εδώ είναι το σύνορο της Ελλάδος με την Τουρκία. Μερικά μέτρα πιο κάτω θα είμαστε μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και εκεί βέβαια στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας είναι λογικό οι Τούρκοι να μην δεχθούν να είμαστε εκεί. Βλέπουμε στο βάθος και ένα πλεούμενο τουρκικό, φαντάζομαι. Ναι, κότερα είναι αυτά. Εντάξει, μπορεί να είναι Ιταλοί, μπορεί να είναι Γερμανοί μέσα, 1000 μπορεί να είναι. Υπάρχουν πολλοί ξένοι τουρίστες από την άλλη πλευρά, έτσι, Γιώργο? Ναι, ναι, έχει αρκετούς τουρίστες. Έχει μια μαρίνα εδώ πέρα πίσω από το ΚΑΣ, στα προάστια του ΚΑΣ, όπως σας έδειξα και πριν, που από τη μέσα πλευρά, γιατί βγαίνει η Χερσόνησος εκεί πέρα που βλέπουμε τα πολλά τα σπίτια, από τη μέσα μεριά υπάρχει μια μαρίνα που φιλοξενεί περίπου 2.000 κότερα. 2.000 κότερα. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Αν και είναι ήσυχα, δεν έχουμε αέρα, πάλι βλέπουμε όμως το κύμα να είναι λίγο, έτσι Γιώργο? Υπάρχει ένα μικρό σουελάκι, για μας αυτό είναι μπουνάτσα τελείως, εντάξει, απλώς μέσα στη θάλασσα είμαστε και όταν είμαστε μέσα στη θάλασσα στο υγρό στοιχείο, όσο και να είναι, λιγάκι θα κουνιόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται, αλλιώς σε τι θάλασσα θα είναι, δεν μπορεί να είναι λάδι. Έτσι ακριβώς. Φαντάζομαι Γιώργο ότι πολλές φορές έχεις κάνει αυτές τις διαδρομές. Υπήρξε κάποια στιγμή, κάποια φορά που κάτι να σε φόβησε? Όχι, σε γενικές γραμμές όχι. Εδώ και 30 χρόνια που ασχολούμαστε, που κάνουμε εδώ πέρα τη γραμμή του Καστελορίζου με απέναντι στο ΚΑΣ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πάντοτε αυτά που βλέπουμε, οι πόλεις που βλέπουμε, οι κατοικήσιμες περιοχές που βλέπουμε, φίλες και φίλοι, είναι οι πόλεις από τα τουρκικά παράλια, είναι το ΚΑΣ. Βλέπουμε λοιπόν το ΚΑΣ, εκεί όπως βλέπουμε τώρα, και μετά τα προάστια όπως είπαμε εκεί πέρα που είναι και η μαρίνα. Να κάνουμε ένα κοντινό πλάνο Γιώργο. Βεβαίως κάνουμε. Και μπορείς να μας... το ΚΑΣ. Μπράβο, εκεί μέσα, ακριβώς στα 3 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο, από λιμάνι σε λιμάνι, που είναι το ΚΑΣ, εκεί μέσα. Και μετά στα αριστερά μας, όπως πηγαίνουμε τώρα εμείς στα αριστερά μας, υπάρχει η Χερσόνησος που έχει πάνω εκεί τις βίλες και από τη μέσα μεριά, όπως είπαμε, και η μαρίνα. Τόσο κοντά είμαστε μεταξύ Καστελορίζου και απέναντι στο ΚΑΣ. Βλέπω Γιώργο ότι είναι πολύ αναπτυγμένη η περιοχή εδώ, έτσι? Αρκετά, και αυτοί ασχολούνται πάρα πολύ με τον τουρισμό και την τελευταία 20ετία έχουν φτιάξει πάρα πολλές υποδομές. Είμαστε και κινούμαστε πάνω στην οριογραμμή τώρα. Βεβαίως, τώρα είμαστε πάνω στην οριογραμμή ακριβώς. Πλησιάζουμε τα τουρκικά παράλια από την άλλη πλευρά. Η περιοχή, Γιώργο, πόσους κατοίκους έχει της τουρκικής πλευράς? Η περιοχή στο ΚΑΣ είναι γύρω στις 7.000. 7.000 είναι ο κόσμος που μένει στο ΚΑΣ και στα προάστια εδώ γύρω-γύρω. Φαντάζομαι το καλοκαίρι αρκετές χιλιάδες, έτσι?
Ναι, ναι, το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι και εδώ ένα τουριστικό φέρετρο που έρχονται πάρα πολλοί από όλα τα μέρη της Τουρκίας και ειδικότερα από Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι καταδυτικός προορισμός εδώ και κάνουν καταδύσεις. Α, έχει εδώ τουρισμό καταδυτικό, ε? Ναι, ναι, έχει πάρα πολλά σκάφη τα οποία με μποτίλιες και τέτοια πράγματα που κάνουν καταδυτικό τουρισμό. Και στο βάθος τώρα βλέπουμε και το Καστελόριζο. Ενώ κινούμαστε πάνω στην οριογραμμή Τουρκίας-Ελλάδος. Τα βουνά εδώ τι ύψος έχουν, Γιώργο, αν έχουμε υπόψη? Θα είναι στα 1000 μέτρα περίπου. Θα είναι περίπου στα 1000 μέτρα. Ο χειμώνας πώς είναι, Γιώργο, στην περιοχή? Όπως έχετε καταλάβει και εσείς αυτές τις μέρες εδώ στο νησί μας, είναι σε γενικές γραμμές ζεστός, δεν έχουμε πάρα πολλά κρύα όπως έχετε εσείς στα δικά σας μέρη εκεί πάνω. Εδώ έχουμε θερμό, πολύ θερμό κλίμα που μπορεί κάποιος μέχρι τέλη Οκτωβρίου, για να μην σας πω και μέχρι μέσα Νοεμβρίου, μπορεί άνετα να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου μπορεί να κάνει μπάνιο. Εχθές που πήγαμε και κάναμε το πρώτο μας ρεπορτάζ εκεί στην γαλάζια σπηλιά, πραγματικά το νερό ήταν πισίνας. Έτσι ακριβώς, ναι, έχουμε πάρα πολύ ζεστά ρεύματα και έτσι το νερό μας είναι πάρα πολύ ζεστό. Σε αντίθεση με το Ιόνιο που η θάλασσα είναι πάρα πολύ κρύα. Ναι, σωστά, σωστά. Εδώ υπάρχει, πραγματικά θα περίμενα εδώ και όπως θα περίμενε ο καθής, ότι τα νερά θα είναι πολύ κρύα γιατί το πέλαγος είναι μεγάλο, οπότε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα νερά είναι κρύα, αλλά μας έκανε ιδιαίτερη θετική εντύπωση ότι τελικά τα νερά δεν ήταν καθόλου κρύα και ήταν απέναντίας πάρα πολύ ζεστά και είναι δηλαδή. Οπότε κάποιος από την Υπηρετική Ελλάδα μπορεί να έρθει στο Καστελόριζο να κάνει και τις διακοπές του ακόμη και τον Νοέμβριο και να απολαύσει τα μπάνια του, έτσι? Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Γίνεται προσπάθεια έτσι να αναπτυχθεί και χειμερινός τουρισμός, Γιώργο? Προσπαθούμε, το καταδύναμη εδώ οι αρχές και αυτά να τραβήξουν τέτοιο κόσμο, λίγο δύσκολα, αλλά ευελπιστούμε μια μέρα ότι θα γίνει και αυτό. Και τώρα εκεί μπροστά μας βλέπουμε το εκκλησάκι, ο Άγιος Στέφανος, που είναι εδώ το ακροτήρι, το τελευταίο ακροτήρι προς την πλευρά της Τουρκίας, τόσο κοντά όπως είπαμε και πριν, ο Άγιος Στέφανος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Άγιο Στέφανο. Με πολλές εκκλησίες εδώ, έτσι, Γιώργο, του Καστελόριζο? Ναι, ναι, πάρα πολλές εκκλησίες εδώ πέρα στο νησί μας. Εδώ λοιπόν στην οριογραμμή. Πόσο κοντά είμαστε, βλέπετε πόσο κοντά είμαστε μεταξύ Καστελορίζου και απέναντι. Πραγματικά βλέπουμε τα σπίτια, βλέπουμε τις ξενοδοχειακές μονάδες, βλέπουμε ακόμη και την παραλία, η οποία είναι βραχώδη και από την πλευρά εκείνη. Βλέπουμε την πόλη του Κας στο βάθος. Βλέπουμε το σημείο εδώ, το κενό και η ελληνική πλευρά.